Η Βουλγαρία μέσα. Τώρα δεν είναι ελληνισμός. Πότε έγινε αυτό? Το 40, το 43 μέχρι το... Νομίζω ότι έκατσαν μέχρι αργά πέρασαν. Ναι. Τότε είμαστε 1943. Εσείς είσαστε στην Καβάλα. Ναι. Ναι. Είμαστε στην Καβάλα. Πήγα στην Καβάλα με την οικογένεια μου. Ναι. Λοιπόν, δούλευα το ένα τ' άλλο και μετά γύρεψε στρατό η Βουλγαρία που ήταν μέσα. Ναι. Η ηλικία που είναι για στρατιώτης είναι μες στη Μακεδονία τώρα η Βουλγαρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μαζέψανε την κλάση αυτή, να πούμε ήταν 50 άτομα. Έπρεπε να τους πάρουν, γιατί πήγαν στην κοινότητα να ζητήσουν αυτή η κλάση θέλουμε. Ναι. Και την κλάση αυτή λείπανε. Περίπου 15-20 άτομα ήταν, ναι, που λείπανε και έπρεπε να τους πει πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αν τους έλεγε πού είναι, θα τους σκότωναν όλους, ναι, οι Βουλγάροι. Λέει, εδώ πρέπει να είναι, λέει, είναι διασκορπισμένοι και θα τους φωνάξουν. Λέει, παιδιά, μας φώναξε και ο πρόεδρος της κοινότητας. Παιδιά μου, μας λείπουν 20 παιδιά, ναι, που μας ζητάει η Βουλγαρία το στρατό. Ναι. Αυτοί που θέλουν να υπηρετήσουν τώρα είναι η ηλικία τους για να υπηρετήσουν. Και τώρα στα βιβλία δεν βρίσκομαι 20 παιδιά. Και άμα θα τους πούμε ότι λείπουν οι άνθρωποι, θα μας σκοτώσουν όλοι. Πού τους βάλατε, πού τους κρύψατε. Μόνο για τους Εβραίους. Δηλαδή. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν λέει, θα ρίξουμε ένα κλήρο για 20 άτομα. Όποιον θα πέσει θα πάει. Είστε έτοιμοι. Λέω, εμείς τι να κάνουμε. Εκεί που θα μας σκοτώσουν αυτοί, θα πάμε στρατιώτες. Ναι. Λοιπόν, ρίξαν ένα κλήρο και μας έπεσαν 20 άτομα, 25 άτομα ήμασταν, από τις μεγάλες κλάσεις. Ναι. Και τους δώσανε στη Βουλγαρία, μας δώσανε στους Βουλγάρους. Εσείς και μας ήσανε, μέσα στους 20. Ναι, μαζί με αυτούς, με τα, ναι, με τα παιδιά, ναι, της ηλικίας αυτή, και μας στείλανε στη Καραμπέλιτσα. Τι ήταν η Καραμπέλιτσα? Καραμπέλιτσα στο Σφίτι Βράτσι. Ναι. Ήταν ένα μέρος της Βουλγαρίας που δουλεύανε. Ναι. Εκεί στο Σφίτι Βράτσι. Στην Καραμπέλιτσα. Ήταν μια μεγάλη πόλη κοντά. Ήτανε. Εκεί δουλεύανε οι περισσότεροι Εβραίοι, δηλαδή. Δουλεύανε 3 μήνες κάθε χρόνο για την Μάικα Βουλγαρία. Γιατί Μάικα Βουλγαρία θέλει να πει για τη μητέρα Βουλγαρία. Ναι. Έλεγαν ότι δουλεύουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό δεν τους έδωσαν. Ούτε έναν Εβραίο δεν έδωσαν. Ναι. Γιατί δουλεύανε? Δεν τους δώσανε στους Γερμανούς. Γιατί δουλέψαν οι Έλληνες 3 μήνες το χρόνο εκεί? Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, ναι, της Βουλγαρίας. Ναι, γιατί? Γιατί ήταν αγαπητός και θέλανε και πιάνανε δρόμους, γεφύρες, τον αντάλλο, για τη Βουλγαρία μέσα. Να βοηθήσουμε τη Βουλγαρία, ναι. Ήταν πολύ αγαπητός ο Μπόρης. Ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς ο Μπόρης ήταν πολύ αγαπητός. Και έτσι λοιπόν μας κρατήσανε. Μαζί με αυτόν τον πήγαμε κι εμείς, ναι, να δουλέψουμε. Και μας ρίξαν εκεί πέρα. Στην Καραμπέλιτσα. Στην Καραμπέλιτσα, Κασμά και Φτιάρι. Ναι. Και από εκεί Κασμακευτιάρη λοιπόν, έρχεται ένας πρωί-πρωί, παιδιά μου, θα φύγετε, αλλά πρέπει να περάσετε από γιατρούς. Εν τω μεταξύ, περάσανε, περνούν οι δικοί μας. Τους είχαν σηκώσει από τα μέρη. Ναι. Τους περάσανε, τους σηκώσανε και τους βάλανε σε κάτι βαγονάκια μικρά που παίρνουν για 10 άτομα και ήταν 25 άτομα. Τους πήραν όλους αυτούς τους Εβραίους από μέσα από την Καβάλα. Ναι. Την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι, ναι, ναι. Τους σηκώσαν όλους τους Εβραίους και τους πήγανε. Λέγανε ότι θα τους πάνε για δουλειά και τον αντάλλο, αλλά τους κλείσανε σε καπνομάγαζα, τους είδαμε εμείς όλους που πέρασαν από εκεί. Τα τρένα, γιατί εκεί δουλεύαμε εμείς στους δρόμους. Και τους βλέπατε να περάσουν. Και περνούσανε και ο σοφέρ που ήταν το τρένο σταμάτησε. Για να τους κοιτάμε, για να δούμε, για να τους βλέπουμε. Τελευταία φορά θα τους βλέπουμε, δεν ξέραμε. Ναι. Λοιπόν,
Έκανε ότι χάλασε η μηχανή φτιτονατά του, σταμάτησε και τους είδαμε όλους. Τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου, τον Αντάλο, φωνές, τσιρήματα, φωνάζα. Και εγώ βρήκα τη γυναίκα μου στο τερνάκι, φωνάζα. Και βρήκατε εσείς, είδατε τη γυναίκα σας. Τη γυναίκα μου, το παιδί. Το παιδί σας, πόσο χρονών ήταν το παιδί σας. Ήταν 9 μηνών. 9 μηνών. 9 μηνών. Πώς λεγότανε. Μυριάν. Μυριάν. Ήταν μωρό δηλαδή. Μωρό ήταν, 9 μηνών. Ναι. Η γυναίκα σας, το παιδί σας. Αυτό. Η γυναίκα μου, το παιδί, το είδα. Ανέβηκα κι εγώ στο τρένο. Δεν είδατε κανέναν άλλον σε αυτό το τρένο. Είδα τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τον πατέρα ήταν μου. Ήταν όλοι στον ίδιο τρένο. Όχι. Σε δεν μπορούσα. Ναι. Γιατί δεν καθόντουσα μαζί, καθόταν σε άλλο μέρος. Σε άλλο μέρος. Δηλαδή, ως αυτή τη γειτονιά, στην άλλη πιο εκεί γειτονιά. Ναι. Και έτσι λοιπόν πήγαν αλλού. Στο ίδιο τρένο ήταν. Mm-hmm. Και το τρένο είχε καμιά 15-20 τρενάκια. Ναι. Ξέρετε τα βαγονάκια που έχουν, ένα πίσω από το άλλο. Γιατί ήταν καμιά 15-20 άτομα σε ένα τρένο μέσα. Και η γυναίκα μου ήταν με το μπαμπά τους και η μάνα του. Και το κορίτσι. Μόνος μου είδε το κορίτσι. Αγκαλιές, φιλιά. Μέσα κλάματα έκανε γιατί είχαμε κρύο. Ναι. Μάρτιος μήνας. Είχαμε κρύο, παγωνιά. Και έβγαλα το καπέλο, μόλις μου είδε το κοριτσάκι, μου αγκάλιασε. Με γνώρισε. Ήταν Μάρτιο του 1943 ήταν. 43. Ναι. Και από εκεί τελειώσανε. Τους πήγανε στη Βουλγαρία, τους βάλανε στα καπνομάγαζα. Και από εκεί τους σηκώσανε ένα βράδυ και τους πήγανε και τους βάλανε σε ένα βαπόρι μέσα. Ναι. Αυτό το βαπόρι λοιπόν, τους είδαμε όλους εμείς όταν φεύγανε. Και τους βλέπαμε από το παραθυράκι που τους είχαν βάλει. Και τους πνούσαν το πρωί με τα παιδάκια. «Μουις, Γιακό, χαΐ, πιάσε το παιδάκι, πάρ' το». Φωνάει τσιρίσματα κακό. Και λέγαμε, πού θα τους πάνε. Και έτσι λοιπόν, ξεκολουθήσαμε πάλι τη δουλειά εμείς. Και μετά λίγο καιρό, μας λένε ότι, παιδιά, απολύεστε για να φύγετε στο μέρος σας, να πάτε. Τώρα, εφόσον απολύομαστε, λέει, για πού θα πάτε, δώστε τα ονόματα για πού θέλετε, για να σας δώσουμε το φυλάδιο για να φύγετε. Και εμείς γράψαμε για την Ελλάδα. Δεν είχαμε άλλο μέρος που να πάμε. Ναι. Στην Ελλάδα. Είχαμε το σπίτι μας, τα μαγαζιά μας. Λέει, να ξεγράψαμε. Συγγνώμη. Και τους δώσαμε και λέει, δεν υπάρχουν, λέει, Εβραίοι στην Ελλάδα. Να ζητήσετε για άλλο μέρος. Πού να ζητήσουμε, στη Βουλγαρία μας. Γιατί η Βουλγαρία μας βοήθησαν. Οι οικογένειες από εκεί πέρα μας στείλανε τότε, μετά που πνίξαν τους δικούς μας. Μας έστειλαν κάθε τίποτα από τη Βουλγαρία. Φαϊτά, φορέματα, φαϊτά, γλυκά. Μες στα γλυκά βάζανε και λεφτά. Απαγορεύονταν. Mm-hmm. Αν είσαι ένα μπουκάλι λοιπόν, με γλυκό, τα λεφτά από κάτω, με το χρυσό τυλιγμένο. Μας βοήθησαν πολύ οι Βουλγαροί, οι Εβραίοι Βουλγαροί. Και μας αγαπούσαν. Και ζητήσαμε για εκεί πέρα κι εμείς τότε. Έτσι. Και εκεί που πήγαμε, έτυχα. Καλές οικογένειες, όπως σας έδειξα. Ναι. Πολύ καλή οικογένεια είχα. Με κράτησαν εκεί πέρα. Μένατε σε ένα σπίτι εκεί. Εκεί μένα, ναι. Ναι. Σας φιλοξενήσανε σε ένα σπίτι. Ο καθένας πήρε από έναν δικό μας. Που ήμασταν εγμάτων. Θυμόσαστε μήπως. Ήμασταν τα 25 άτομα, ναι. Δεν σας έδειξα τη γυναίκα και το κορίτσι. Θυμόσαστε μήπως το όνομα της οικογένειας που σας φιλοξένουσε. Ναι. Πώς λεγόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, το θυμάστε? Δεν θυμάμαι. Και το πού ήταν αυτό στην Βουλγαρία, αλλά πού? Στη Φιλιππούπολη. Στην Φιλιππούπολη, στην Βουλγαρία. Στην Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη μέσα. Λοιπόν. Είχαν ένα μεγάλο γυαλοπωλείο. Ναι. Καθρέπτες πράγματα. Πολύ μεγάλο. Και ήθελα να με κρατήσω εκεί μέρα, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω. Πότε ήταν? Γιατί περίμενα το 44. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα να μείνω γιατί
Έλεγα μπορεί να γυρίσει κανένα από του δικού μου. Ή μπορεί να γυρίσει και η γυναίκα μου. Μα είπε αυτό ότι του βρήκα στον δρόμο. Δεν μπορεί να ζήσει κανένα. Είπα, δεν γύρισε κανένα. Μετά 2-3 χρόνια παντρεύτηκα. Μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια για την ζωή στην Καραμπέλιτσα? Πώ ήταν η ζωή? Στην Καραμπέλιτσα ήταν μαρτύριο. Ήταν μαρτύριο. Μαρτύριο. Ναι. Ήταν κασμά και φτιάρι. Ναι. Σκίζαμε βουνά. Ναι. Ρίγναμε βουνά κάτω και κάναμε δρόμο. Mm-hmm. Μια μέρα εκεί που σκάβαμε πάνω για να ρίξουμε, μετά που σκάψαμε από κάτω, για να ρίξουμε ένα μεγάλο μέρος για να περάσει η στρατός. Λοιπόν, και πέφτει το φεύγω, κόντεψε να σκοτώσει καμιά δεκαριά άτομα. Το ευτύχημα και είπε ένας, παιδιά, τραβευτείτε, φεύγει, θα πέσει. Και βλέπεις, έπεσε το αυτό και δόξα τω Θεώ, δεν παθαίνε κανένας τίποτα. Αλλά η δουλειά μας ήταν αυτή, κασμά και φτιάρι. Ναι, και ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Και οι συνθήκες ζωής ήταν σκληρές επίσης, οι συνθήκες ζωής. Οι συνθήκες της ζωής μετά, μετά που φύγαμε τότε. Όχι, στην Καραμπέλιτσα. Στην Καραμπέλιτσα. Ναι. Στην Καραμπέλιτσα αυτό ήταν. Μόνο... Πού κοιμόσασταν, πώς κοιμόσασταν. Πώς κοιμόμασταν. Ναι. Σε ένα, τι να σου πω, σε μια μπαράγκα μέσα, uh-huh. μεγάλη δηλαδή, πώς είναι. Ξέρω αν έχετε δει κάτι σπίτια σαν ιδένια, ξέρω εγώ, μόνο το ταβάνι μονάχα. Uh-huh. Και εμείς είχαμε μια πέτρα μεγάλη, ναι. και το παλτό το παίρναμε, το βάζαμε πάνω στο, στην πέτρα, ναι. και κοιμόμασταν το βράδυ. Έτσι κοιμόσασταν. Εκεί κοιμόμασταν. Στην Καραμπέλιτσα. Και όταν το πρωί πήγα τη δουλειά. Τι η ώρα? Η ώρα 2-3 ερχόμασταν από τη δουλειά. Ναι. Δουλεύαμε όλη νύχτα. Από τις 8 η ώρα που δουλεύαμε μέχρι τις 2-3 το πρωί. Πρωί. Το πρωί. Γιατί νύχτα? Έτσι ήταν, γιατί χρειαζόταν δρόμο. Ναι. Έφυγε ο δρόμο για του Γερμανού. Ναι. Έτσι είπανε. Και εκεί. Ήταν ένα. Ήταν ένα... Ξέρεις τι είχαμε πιάσει εκεί πέρα, ναι. ψώρα. Τι ψώρα βγάζαμε. Πω. Είχαμε ένα παιδάκι που στεκόταν μόνο στο κοιμό του ένα μέρο. Είμα το ψήφι. Ναι. Που να πούν. Ούτε μα άφηνε ούτε να λωστούμε ούτε τίποτα. Δεν είχε νερό. Δεν είχε. Είχε λίγο νεράκι, αλλά για ποιον πρώτα. Ναι. Ούτε και τα ρούχα δεν έφτανα να πλύνω. Παίρναμε το ρούχο, το βρέχαμε εδώ, το βάζαμε σε μια πέτρα πάνω και τα χτυπούσαμε. Ναι. Και το έτσι μόνο. Αλλιώς δεν γίνονταν. Και έτσι περάσαμε ένα χρόνο μαρτύριο. Και από εκεί... Ένα χρόνο περάσατε στην Καραμπέλιτσα. Στην Καραμπέλιτσα. Και από εκεί που μας κράτησαν αυτοί οι Εβραίοι, έρθαμε μέχρι το 40, μέχρι το 44. Το 44 Ιούνιος μήνας, ο καθένας να πάει στα σπίτια τους. Ναι. Γιατί ήταν για να μας φωνάξουν εμάς. Τάχα τις μας διώξανε. Τους διώξανε τότε τους δικούς μας. Τάχα τις θα τους στείλουν για δουλειά, mm-hmm. και μετά να μας φωνάξουν. Ναι. Και μας είπαν οι οικογένειες. Λέει, σας πήραν και εσάς τα ονόματα και θα έρθουν να σας πάρουν. Γιατί θέλαμε να φύγουμε κι εμείς μαζί τους. Yeah. Ναι. Και μας είπαν, μην έρχεστε, λέει, γιατί αυτοί θα έρθουν να σας πάρουν. Λέει. Θα σας φέρω κοντά μας. Ναι. Και έτσι λοιπόν δεν μας πήρανε. Τους είχαν πνίξει. Μετά και μείναμε εμείς. Πότε σας αφήσαμε? Και μετά, το 44 Ιούνιος μήνας, έκαιγε η πέτρα. Και κατεβήκαμε, ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός που λέμε. Mm-hmm. Σας μάζεψε ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερυθρός Σταυρός, ναι. μας πήρε και μας πήγε. Και ακόμα ήταν οι Βουλγάροι μέσα. Αλλά μας έδειξε, mm-hmm. και πήγαμε στην Καβάλα. Ναι. Πήγαμε, τώρα είμαστε στην Ελλάδα, ε. Ήμασταν καλά, άνοιξα το μαγαζί, το ένα το άλλο. Παντρεύτηκα, απόκτησα ένα κοριτσάκι. Παντρευτήκατε, πότε παντρευτήκατε? Το 40, πότε σου είπε η γυναίκα μου. Ξέχασα. Δεν θυμάμαι. Το 40. Το 44, το 40. 46, 47. Ναι, κάπου εκεί.